Συγκλονίζει την κοινή γνώμη η υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό με τις αποκαλύψεις και τα νέα στοιχεία να έρχονται διαρκώς στη δημοσιότητα. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές με τη 37χρονη μητέρα του κοριτσιού να οδηγείται στη φυλακή μετά την απολογία της, καθώς είναι κατηγορούμενη για διακεκριμένη μαστροπία. Οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που αποφάσισαν την προφυλάκησή της. Η μητέρα υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και δεν γνώριζε τη φρίκη που ζούσε το παιδί της. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η μητέρα της 12χρονης ήταν σοκαρισμένη και χρειάστηκε να διακόψει αρκετές φορές την απολογία της κλαίγοντας. Στο απολογητικό της υπόμνημα ανέπτυξε σειρά υπερασπιστικών ισχυρισμών, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η ίδια κατήγγειλε στις αρχές το 53χρονο Ηλία Μίχο. Την ίδια ώρα, η 12χρονη φέρεται σε νέα κατάθεση που έδωσε να περιγράφει με σοκαριστικό τρόπο πως ο Ηλίας Μίχος την οδηγούσε σε ραντεβού σε οίκο ανοχής, επιμένοντας παράλληλα πως η μητέρα της δεν έχει καμία σχέση. Φταίει και η μάνα, φταίνουν και αυτοί οι κύριοι που βρήκαν την ευκαιρία αυτή που. Πρέπει και αυτοί να τιμωρηθούν πολύ σκληρά και οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν, διότι είναι πολύ ελαστικοί οι νόμοι. Δηλαδή, να επικρατήσει το ισόβια, διότι δεν είναι δυνατόν σε ένα 11χρονο κοριτσάκι να γίνεται αυτό το έγκλημα, το οποίο οι άλλοι μάλλον το γνωρίζαν, λέει, σε 7-8 χρόνια θα βγούμε, θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Είναι προφανώς εγκληματίες. Είναι εγκληματίες. Τώρα, αρρώστια, να δούμε, ό,τι και να είναι, δεν σοφρονίζονται. Διότι και αυτοί που πήγαν πολλές φορές για αυτό το πρόβλημα, βγήκαν και πάλι το ξανά έκανα, αλλά θέλει ισόβια, οπωσδήποτε. Η μητέρα προφυλακίστηκε. Αυτό πώς το... Η μητέρα, πιστεύω ότι τα γνώριζε όλα. Δεν ήταν μια εβδομάδα περίπτωση να πεις ότι δεν το αντέλειβε. Ήταν μακροχρόνια το πρόβλημα. Και πρέπει και αυτή να τιμωρηθεί πολύ σκληρά. Το ίδιο εξίσου με τους δράστες. Αν είχατε υποψία για κάτι τέτοιο, εσείς θα το λέγατε στις αρχές. Εδώ για πιο απλά πράγματα αναφέρουμε ορισμένα πράγματα. Για μια ενδοοικογενειακή βία που υπάρχει, ένα σκληρό επεισόδιο αναφέρουμε τώρα. Αυτό θα ήταν έγκλημα από όλους να μην πουν δύο κουβέντες, να μην πούν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όχι, κάτι γεγονός που πρέπει να τακτοποιηθεί από την αστυνομία και εν συνεχεία από τη δικαιοσύνη. Ποιος πρέπει να πει κάτι γι' αυτό? Νομίζω ότι δεν έπρεπε. Τι να πεις, είναι ντροπή απλά. Τίποτα άλλο. Ποια είναι η γνώμη σας για τους παιδεραστές? Φτάνει σε σημείο να πεις ότι και πολλή δημοκρατία κάνει κακό μερικές φορές. Τίποτα άλλο. Η μητέρα προφυλακίστηκε. Πόσο το χαρακτηρίζετε αυτό? Δεν χαρακτηρίζονται αυτές οι καταστάσεις, νομίζω. Αν σας συνέβαινε, αν είχατε υποψία εσείς για κάτι τέτοιο, θα το λέγατε στις αρχές? Εννοείς ότι αν ήξερα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο γύρω μου? Ναι, πιθανότητα πρώτα θα έλεγα σε εκείνον και μετά θα έλεγα και στις αρχές. Είναι ντροπή απλά. Να πούμε τόσες μέρες. Κρίμα. Να τιμωρηθούν αυτοί που το έχουν κάνει παραδειγματικά για όλους. Στα 5 μέτρα. Άλλη ληφθείτε δεν υπάρχει. Η μητέρα προφυλακίστηκε. Πώς το χαρακτηρίζεται αυτό. Και τι έγινε? Πιο βαθιά να πάει. Πιο βαθιά. Αν είχατε υποψία. Αν είχατε εσείς υποψία για κάτι τέτοιο, το λέγατε. Εννοείται βεβαίως, γιατί όχι. Πρέπει να γίνει πρώτα πρόληψη, αυτό νομίζω είναι το κυριότερο. Η μητέρα προφυλακίστηκε, πώς το βλέπετε αυτό? Παιδιά, τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί, αλλά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και δύσκολη υπόθεση. Γενικά πρέπει η κοινωνία να... η πρόληψη είναι το βασικό κομμάτι. Αυτό πιστεύω. Πρώτα η πρόληψη και μετά η τιμωρία. Αν είχατε υποψία ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο γενικότερα, θα το λέγατε στις αρχές? Εννοείται.